Να σου πω κάτι. Μιλάς συνήθως με πάρα πολύ άνεση, ευκολία, μέχρι και αθωότητα σου λέγα για το σεξ. Ναι. Για παρθούζες, για αυτό, για εκείνο, για ναι. το δύο γυναίκες, ένας άντρας. Mm-hmm. Ότι όλοι είμαστε. Είπες κάτι το οποίο με έχει προβληματίσει, γιατί είμαι μεγάλος και μήπως έχω χάσει κάτι. Ναι. Ότι όλοι είμαστε όμορφοι, όχι όμορφοι. Όλοι, θα σου το πω. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται και έχουν δύο φύλλα μέσα τους. Δηλαδή, αν βάλεις ένα παιδί να διαλέξει. Αυτό το έχω ξαναπεί. Ναι, δεν είναι κάτι που το λέω εγώ. Το λέει η επιστήμη. Αν βάλεις ένα παιδί να διαλέξει το παιδί σου όταν ήταν 5 χρονών, 6. Ναι, τώρα το πεις, τι ήταν. Είσαι κορίτσι, εγώ να πάρω το γιο μου. Ναι, ρε παιδί μου, να ρωτήσει το γιο σου 6 χρονών. Τι θες, αγόρι. Ροζ ή μπλε. Και μπορεί να σου πει το ροζ. Τι θα πει εσύ. Το ξέρω, μα η αγωνία από εκεί πέρα το ξέρει με το χρόνο. Άκουσε με. Επειδή είσαι πατέρας και θα γινώσουν, αλλά σε διώξαν και ησυχάσαν. Εγώ όταν κοίταζα το γιο μου μετά τα 2-3 που είχα διαβάσει, ναι. να δω μήπως πάει και πάρει καμία μπάρμπι από τις κόρες μου. Και, ναι. Δεν πήρε. Πήρε κάτι περίστροφο. Άμα την έπαιρνε, τι θα έκανε. Εδώ σε θέλω. Τι θα έκανα. Τι θα έκανε. Θα τα όνιαζα άσχημα, να σου πω την αλήθεια. Μα τι να κάνω, δηλαδή. Θα... Να πω ψέματα. Από εκεί και πέρα, ναι. εννοείται ότι θα έμπαινα σε μια διαδικασία αποδοχής, εννοείται. Ναι. Αλλά να σου πω ότι θα χαιρόμουν να μου έπαιρνε την Μπάρμπι και μην έφερε μπαμπά μου, ας πούμε, πάνε να ντύσουμε την Μπάρμπι, να τις κάνουμε μαλλιά, θα σου πω ψέματα. Και εγώ δεν θέλω να λέω ψέματα. Εντάξει. Δεν θα χαιρόμουν ούτε κι εγώ. Αλλά από εκεί και πέρα σέβομαι ότι το παιδί μου θα έπρεπε να κάνει αυτό που θα ήθελε να κάνει. Που νιώθεις. Ναι. Συμφωνώ και αλλά εγώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε δέτε καλά ή έτσι γιουβέντσι. Εσύ δοκίμασες να δεις έτσι κι αλλιώς. Θες να σου πω τώρα μπροστά στις κάμερες. Κλείστε τις κάμερες. Όχι, όχι, κλείστε τις κάμερες. Ναι, πες τώρα, κλείστε. Το δοκίμασες. Τώρα θες να σου πω. Πες ναι, ή ορθές θες. Όχι, δεν θα σου πω. Θα σου πω μόνο ότι μίλαγα με τον Τάσο Λοχαλικέ για το συγκεκριμένο θέμα και μου λέει κάποια στιγμή γνώρισα έναν τύπο στην Καβάλα σε ένα καφενείο που μου είπε ρε παλικάρι, εσύ γιατί μιλάς για αυτούς τους τύπους, το έχεις δοκιμάσει, ξέρεις, άντρας είναι αυτός που το έχει δοκιμάσει, και δεν το ξέρει άρεσε. Και δεν του άρεσε. Αυτό το έχει πει ο Χιου Χέφνερ, το έχει πει... Μπράβο. Ναι, δεν ξέρω ποιος το έχει πει. Εμένα μου το είπε ο Τάσος ο Χαλκιάς, με τον οποίο έχουμε δουλέψει και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και το έχω πάντα στο μυαλό μου. Εντάξει, αυτό μπορώ να σου πω μόνο. Εντάξει, μέχρι εκεί. Ναι, εγώ πιστεύω ότι τα λες αυτά έτσι για να δημιουργείς μια βαβούρα. Λες, ναι. Να έχεις μια πρόκληση. Σε άρεσε να προκαλείς. Μ' αρέσει, ναι. Μετά λες αυτό και μετά λες καλή είναι η παρτούζα με δύο γκόμενες και σε ένα μόνο σου. Ναι. Γιατί δεν είναι γυναίκες, μια γκόμενα και εσείς δύο. Συγγνώμη. Και να κοιτάς γκόμενα. Μιλάς τώρα εσύ που έχεις δημιουργήσει. Έχεις κάνει παρτούζες. Δεν έχουμε βρεθεί σε καμία. Όχι, δεν έχουμε βρεθεί σε καμία, αλλά. Δεν νομίζω ότι ένας άνθρωπος που δημιούργησε μια εποχή όπως το κλικ, το νίτρο, που εγώ μεγάλωσα, να κάνω... Και τι πιστεύεις, ότι πήγαινε ας πούμε στις φωτογραφίες και κάναμε... Όχι, δεν μας πέρασε, ρε. Να σου πω, Πέτρο. Το σκηνιό και του παλουγιού είμαστε. Είσαι πάρα πολύ επαγγελματίας, το ξέρω. Όμως, η γενιά που μεγάλωσες, γιατί εσύ μεγάλωσες στη δική μου γενιά. Η γενιά του κλικ και του νίτρο είναι η γενιά των 90's. Ναι, εκεί είναι, μαλάκες ήταν αυτοί. Είναι αυτοί που βλέπανε τα κοριτσάκια στα εξώφυλλα και πήγαινανε στις τουαλέτες και το παίζανε. Αυτό δεν είναι κακό, βάλω σε ερώτηση. Τώρα βολεύεσαι με μια γκόμενα ρε αγόρι μου, θες ποικιλία. Βεβαίως, όχι, όχι, γιατί να μην βολεύομαι. Δεν είμαι περίεργος. Ναι, ναι. Δηλαδή, άμα δεν έχει παρέα η άλλη, τι να κάνουμε. Δεν έχει, ρε παιδί μου. Δεν είπαμε εγώ ότι θα το διώξουμε το κορίτσι. Α, δεν το διώχνω. Ναι, όχι, μην τρελνόμαστε. Πες μου δύο πράγματα τα οποία είναι δεν στη ζωή σου. Δεν θα. Δύο πράγματα. Δεν θα. Πού είσαι κάθετος, ρε παιδάκι μου, δεν θα πήγαινα ποτέ με τη γυναίκα του κολλητού μου, γιατί έχω μέσα σε όλη την ανηθικότητα που με διακατέχει, έχω ηθικές αξίες και αρχές. Και δεν θα φόραγα ποτέ στρίγκ. Δεν θα φοράει στρίγκ. Όχι. Όχι, χάνει. Γυμνασμένο, ωραίο, νεαρό. Όχι, δεν μου φαίνεται πολύ. Δεν είναι αντρικό. Αφού πριν λέγαμε ότι δεν υπάρχει αντρικό. Όχι, ρε παιδί μου, μην μου το χαλάς. Με έχει αλύσει τώρα. Και απάνω που άρχισε να σε σκέφτομαι. Όχι, με το ίδιο. Ας πούμε, θα φόραγα όμως θα ντυνόμουν για ένα εξώφυλλο περιοδικού τραβεστή. Εντάξει, το έχουν κάνει. Αυτό μου γίνει και από πάλι πολύ γνωστούς ανθρώπους στην πλάκα. Οι γυναίκες να ντυθούν άντρες, ας πούμε, και με μουστάκι έτσι. Ναι, και ναι, να κάνουν ναι, τη λεσβία. Μ' αρέσει. Αλλά ξέρω εγώ, στα στρίγκ μου φαίνεται λίγο. Ο Μπέκαμ δεν είναι. Η γυναίκα του τη φοράει τα στρίγκ. Φοράει τα στρίγκ του. Ναι, ναι, ναι. Ο Μπέκαμ αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο sexual
είδωλο στον κόσμο, έτσι. Το πιστεύω και εγώ γιατί μου το έλεγε και η πρώην γυναίκα μου. Α, σου λέει, δεν το έκανα. Και εσύ τι τα έπαιρνε. Όχι. Μαλάκα τον Εγγλέζο.